Decorama, η εταιρεία που δίνει μια εναλλακτική λύση στη θέρμανσή σας. Ένα σημαντικό στήριγμα για τους νέους της Καλαμαριάς που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση είναι το Κέντρο Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας Επιχειρήν του Δήμου. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, όχι μόνο σαν άτομα αλλά και σαν χώρα, κάτι που έχει οδηγήσει στην ύφεση και στην ανεργία. Με βάση λοιπόν το δεύτερο, και όπου η μεγαλύτερη ηλικιακή, θα έλεγα έτσι, κατηγορία των συμπολιτών μας είναι η νεολαία, πήραμε μια απόφαση να στήσουμε πριν από 6 χρόνια το επιχειρήν, κυρίως να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα στα νέα τα παιδιά, και λέγοντας να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα στα νέα τα παιδιά είναι να τους δείξουμε το δρόμο πώς θα μπορούν να στήσουν τη δικιά τους επιχείρηση σωστά, δομημένα, και να μπορέσει στη συνέχεια αυτό να τύχει μια χρηματοδότηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε και τους υπόλοιπους ηλικιακά που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Άρα λοιπόν αυτό το επιχειρήν τι έκανε αυτά τα 6 χρόνια. Καταρχήν καταγράψαμε την επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο. Το δεύτερο που κάναμε ήταν συνεργαστήκαμε και με τον Εμπορικό Σύλλογο της Καλαμαριάς αλλά και με μονωμένους επιχειρηματίες για να δούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Και στη συνέχεια κάναμε ένα σταθμό συμβουλευτικής που είναι αυτό το επιχειρήν, ούτως ώστε να είναι συνεχώς δίπλα και σε αυτούς που έχουν επιχείρηση και θέλουν να την αναβαθμίσουν είτε να την αναδομήσουν από την αρχή, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να στήσουν μια καινούργια επιχείρηση. Πιστεύω είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία που παίρνουμε σαν Δήμος, αλλά και μέσω από τη δημοτική μας επιχείρηση, και πιστεύω ότι σε αυτούς τους δύσκολους πορούς και καιρούς που διανύουμε και πλέον η σκέψη έχει γίνει πλέον, θα έλεγα, έχει φύγει από τη σκέψη των συμπολιτών μας ότι πλέον το δημόσιο είναι αυτό το οποίο θα δώσει δουλειά. Πιστεύω ότι στρέφουμε τον κόσμο και τον υποστηρίζουμε προς αυτή τη διαδικασία. Το Κέντρο Επιχειρήν ιδρύθηκε το 2008 και μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει και στηρίξει συμβουλευτικά πάνω από 450 επιχειρήσεις που βρίσκονται στα όρια του Δήμου. Η στόχη είναι να κινητοποιήσουμε καταρχήν τους εφήβους μας, χωρίς να αποκλείουμε κάθε άλλη ηλικία. Εν τούτη, στρατηγικός μας στόχος είναι να προσεγγίσουμε τους εφήβους της περιοχής, ούτως ώστε να αρχίσουν να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης τους, να επιχειρούν να δημιουργούν πράγματα, απαλλασσόμενοι από το φόβο του λάθους. Μόνο όταν ξεκινάει κανείς χωρίς άγχος και χωρίς φόβο του λάθους αρχίζει να δημιουργεί πραγματικά, ούτως ώστε να δημιουργήσουν μια μάζα ανθρώπων ικανών να εξελιχθούν μετέπειτα στη ζωή τους. Άλλωστε, εδώ χωράει να πω και κάτι. Στατιστικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία στις αντίστοιχες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι δύο στους τρεις μαθητές αυτής της ηλικίας, οι οποίοι εμπλέκονται με κάποιον τρόπο στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, καινοτομικής σκέψης κλπ. Όλα αυτά είναι μαζί, έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα, άνω του 60%, να εξελιχθούν μελλοντικά σε επιχειρηματίες. Και αν όχι, είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθούν σε πολύ καλά στελέχη επιχειρήσεων, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, το κέντρο συνεργάζεται με τον Εμπορικό Σύλλογο της Καλαμαριάς για την ανάδειξη του επιχειρηματία της χρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο θα διοργανωθεί η μερίδα με θέμα την επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 18 έως 25 Νοεμβρίου 2014. Είναι και βαθιά μας πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η στήριξή της γίνεται μόνο μέσα από πρωτοβουλίες που λαμβάνει η τοπική κοινωνία, δηλαδή ο Δήμος. Τα κριτήρια που θα επιλεγούν καλύτερα ποια είναι τα κυριότερα? Υπάρχουν σε κάθε μία από τις δράσεις μας συγκεκριμένοι άξονες επιλεξιμότητας. Είναι πάνω από 15 κριτήρια. Βασικό στοιχείο όλων αυτών των δράσεων είναι η καινοτομικότητα. Για να μπορέσει μια πρόταση σε αυτούς τους διαγωνισμούς που διεξάγουμε να στηριχτεί και να μπορέσει να επιβιώσει, πρέπει να έχει μια καινοτόμα ιδέα και ένα καινοτόμο προϊόν. Αν δεν είναι καινοτόμο, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο site του κέντρου υπάρχουν πολλές χρήσιμες και χρηστικές συμβουλές, όπως η σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου.